Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Νεκρός βρέθηκε άνδρας αγνώστων στοιχείων περίπου 35 έως 40 ετών στην Αρβανιτιά στον Άφλιον σήμερα στις 6:30 το πρωί από οδηγό ταξί, ο οποίος αμέσως ειδοποίησε το αστυνομικό τμήμα Ναυπλίου. Επιτόπου έφτασαν άνδρες ασφάλειας και βρήκαν το πτώμα του άνδρα ακριβώς στο δρόμο που ξεκινάει η περίφραξη για τη θάλασσα. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα του νεκρού που από το σωματότυπό του πιθανολογείται ότι είναι Έλληνας, ενώ πιθανότατα πρόκειται για αυτοκτονία αφού δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, μέχρι να μας δοθούν στοιχεία από την ασφάλεια Ναυπλίου, αφήνουμε ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Λουόμενοι που άκουσαν για το συμβάν κατέθεσαν τις απόψεις τους στην κάμερα της DR τηλεόρασης. Βρήκα έναν εδώ πεθαμένο. Εδώ ή στη θάλασσα, μέσα. Εδώ. Σε ποιο σημείο, δηλαδή. Εκεί ακριβώς από κάτω. Ναι. Εκεί το βρήκα πεθαμένο. Μεγάλος, μικρός. Νεαρός. Νεαρός. Α, όχι μέσα στη θάλασσα. Όχι μέσα στη θάλασσα, όχι. Ήταν χτυπημένος, τι. Δεν ξέρω, δεν τον είδα καθόλου. Ναι, αλλά το ακούσατε ότι ήρθε. Ακούσαμε ότι ήταν η αστυνομία εδώ, η πυροσβεστική είχε έρθει εδώ. Και τα ακόμα συμπέρασμα δεν ξέρω τι βγάλανε. Νέος ήταν. Τώρα. Έπεσε από πάνω. Τίποτα ναρκωτικά, σκοτωμού, τίποτα μεταξύ τους. Εδώ, έτσι ακριβώς. Ναι, εκεί το βρήκα. Μάλιστα. Τώρα είχε πέσει, λέτε, από πάνω, ίσως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι ακούστηκε κάτω εδώ, τι ακούστηκε. Α, ο καθένας λέει τα δικά του. Βρήκαν ένα πτώμα εδώ, τώρα ποιος είναι. Mm-hmm. Δεν έχω υπόψη. Είναι νέος ηλικιωμένος, τι ακούστηκε. Μικρό, για μικρό λέγανε, για μικρός. Δυστυχώς. Κάτι θα ήπια τη νύχτα και έγινε αυτό το συμβάν. Έτσι τα καλά καθόμενα δεν γίνεται. Εγώ περπατάω κάθε πρωί. Ναι. Και συνάντησα εδώ πιο κάτω ένα νεαρό. Ναι. Και μου λέει έπεσε ένας από πάνω από το ξενία. Ναι. Ρώτησα τι έχει γίνει και δεν ήξερε. Μάλλον ήταν ξένος. Α, ο ίδιος σας είπε ότι τον είδε και έπεφτε. Δηλαδή. Είδε τα ασθενοφόρα. Ναι. Και την πυροσβεστική. Α, δεν τον είδε να πέφτει. Όχι. Ερχόμενος αυτός, ναι. Και από πληροφορίες, ναι. Από άλλους. Νέος άνθρωπος πάντως από ό,τι ακούσαμε. Το πιο πιθανό, ναι, νέος. Δεν ξέρω γιατί. Τώρα από εδώ, εδώ είπανε μπροστά ότι. Δεν ξέρω, εδώ έχει νερά μάλλον. Ναι, πρέπει, ναι. Να έχει έρθει πυροσβεστική. Ναι, πολύ θλιβερό, ναι. Τυπερό. Συμβάντα παρόμοια με αυτό που θα ακούσετε λίγο παρακάτω και το οποίο συνέβη στο Άργο, συμβαίνουν συνήθως στη Ζούκλα όταν τα θηρία επιτίθενται και δαγκώνουν για να εξασφαλίσουν τη λία τους. Στο Άργος λοιπόν, μέρα μεσημέρι, στον παράδρομο της Οδού Κορίνθου, αργιός ηλικιωμένος, ό,τι είχε κάνει κάποια ψώνια και πήγαινε προς το σπίτι του, όταν του επιτέθηκαν μία κοπέλα και ένας νεαρός, πιθανότατα αλλοδαπή όπως δηλώνει ο ηλικιωμένος, και προσπάθησαν να του αρπάξουν από την τσέπη του πουκαμίσου του σεβαστό χρηματικό ποσό. Ο ηλικιωμένος αντιστάθηκε στην επίθεση και ενώ ο νεαρός τον κρατούσε από το κεφάλι, η κοπέλα του δάγκωνε το χέρι για να του αποσπάσει το ποσό. Τελικά στην έκκληση για βοήθεια από τον ηλικιωμένο, κάποιος περίοικος παρενέβη και το ζευγάρι των επίδοξων κλεφτών το έβαλε στα πόδια, χωρίς να κατορθώσουν να αρπάξουν τη λία τους. Ο ηλικιωμένος πήγε στο νοσοκομείο για να περιποιηθούν τις πληγές του και μετά στην αστυνομία, όπου και κατήγγειλε το συμβάν. Πάμε από τη λαϊκή αγορά, πάμε στο σπίτι. Και στον δρόμο που ερχόμουν να πάνω, ήρθε μια κοπελιά δίπλα από το πλάι μου, δεξιά, όπως ανέβαινα πάνω. Και μου λέει. Πεζός ήσασταν εσείς. Πεζός ήμουν. Είχα μια τσαντίδα, είχα τίποτα μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, μου λέει, Μαρία, σπίτι, ήταν μια δυνατούλα κοπέλα με κότσο πίσω. Μάλιστα. Είχα και ένα μαγκούρα κοντά, όπως την είχα. Πήγε από κάτω, μόλις κότσο τη λέω. Τι σας είπε αρχικά. Μαρία, λέει, σπίτι μου έκανε. Ναι. Το ντουβάρι, είχαμε έτσι κουδά πάει ένα. Ναι. Λοιπόν, μετά μου ήρθε ξανά από το κουδά. Φύγε τη λέω, σε κόπα, ίσω τη λέω. Ναι. Με το κοπάμι να τάγκ, με πού είσαι πίσω ο άλλος, ο νεαρός, ναι. Να νεαρός, ήταν και αυτός. Μάλιστα. Και μου δείξαν και οι δύο, εδώ πέρα στο στήθος. Σας πιάσαν από το στήθος. Ναι, αλλά εγώ μου είσαι από την τσέπη εδώ. Ναι. Και είχατε λεφτά μέσα. Είχατε χρήματα. Χρήματα. Είχατε αρκετά χρήματα εκεί. Είχα. Είχατε, δηλαδή 200, 300, 100, περίπου. Πάντα να πάω από 500, 500. Α, λοιπόν, είχατε πληρωθεί, ναι. Πληρωθεί. Ναι. Τα είχα μαζί μου, λοιπόν. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Είσαι πάνω εδώ, εγώ τα που είσαι πάνω μόλα. Κοπανάγανε εδώ, με τραβάγανε από εδώ, που τάγανε στο στήθος. Κάθε φορά με πόνεσε. Εκεί πρέπει να με δάγκωσε αυτή με το στόμα. Σε δάγκωσε γιατί, για να αφήσει κάτι. Να φύγω την τσέπη. Την τσέπη, μάλιστα. Ναι. Και σε δάγκωσε. Τελικά σου τα πήραν τα χρήματα. Όχι. Όχι. Φόραξα πλέον, μη για σύρωση πιο πέρα, μου το σύγχυε πέρα, μόνο σύγχυε πέρα, πέρα, λακίσανε. Ναι. Λάξε γίνει μπροστά, γίνει πίσω. Μου λέει, όχι του λέω, τι έπρεπε, όταν λεφτά θα μου πάρει, δεν θα πει, μου λέει, όχι του λέω, δάγκω να τα δω. Λοιπόν, κάτσε να ξεκουράσουμε στον δρόμο λιγάκι. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ότι κουράστηκα, αλλά μου είχα πάει στα νεύρα. Ασφαλώς. Λοιπόν. Νιώσατε την επίθεση. Ναι. Ένας δηλαδή σας έπιασε από τα μαλλιά από πίσω νεαρός. Πίσω, ναι, πίσω από τους βέργους. Και η κοπελιά προσπαθούσε, ναι, να σου τα δώσει. Ναι, όχι, μετά έρχεται και αυτό μπροστά. Ναι.
και προσπαθούσαν. Και παλεύανε την τσέπη να την πάρουν και δύο. Το αντιστεκό σου να είσαι βέβαια. Όσο δεν έπαιρνα. Λέω το χέρι, λέω δεν τα μπολάω. Τόσο πιάνω κάνω ένα μηχάνημα και μου το κόψω το χέρι γιατί είχα τα λεφτά μου. Βέβαια. Γιατί για αυτά ήρθαν οι άνθρωποι, δεν ήρθαν για να με χτυπήσουν. Ναι, για λεφτά ήρθαν, αλλά σα δαγκώσανε και το χέρι πολύ έντονα. Βλέπω. Πήγατε στο νοσοκομείο τώρα. Ναι, πήγα. Τι σα είπαν εκεί πέρα. Έφτιαμε στο εκεί πέρα, μα έδωσαν κάτι φάρμακα εκεί, κάτι ένεση να κάνω για ψινό και αυτά που είπαν οι άνθρωποι. Και κάνατε και ένεση. Όχι, θα την κάνουμε. Θα την κάνετε, θα κάνετε και ένεση. Ναι, και ένεση. Μάλιστα. Για φαντάσου, εκείνη την ώρα δηλαδή τα χάσατε φαντάζομαι, μέσα στον κόσμο, γιατί μέναμε τι ώρα ήταν, τι ώρα. Ήταν 11 η ώρα. Τώρα, το πρωί. Το πρωί, ναι. Και πού είσαι, σε ποια οδό ήσασταν ακριβώς. Ήταν στην Κορίνθου δίπλα από μέσα, όπως εγώ να πάω δηλαδή δεξιά. Ναι, από το μέσα δρόμο της Κορίνθου. Στο Σταροπάρζαρο. Μπράβο, πιο πάνω λίγο από μέσα, εκεί. Ναι, ναι. Εκεί. Είχε κόσμο, είχε κόσμο. Δεν είχε κόσμο στον δρόμο. Πέρασα. Δεν είχε κόσμο, αλλά μετά είδατε ένας άνθρωπος σε φάγη. Φώναξα εγώ. Από τη φωνή και βγήκε ο άρμος. Όμως δεν θα κάνουν, πρέπει να αλλάξει και φύγανε. Μάλιστα. Αυτό κάνουν. Μπορείτε να τους περιγράψετε τώρα πώς είναι αυτή. Η κοπελιά όπως είναι, άμα δεν αλλάξει, γνωρίζω. Ναι. Μια δυνατούλα, ναι. Με μαλλιά φτιαγμένα και κότσο δεμένα. Τι χρώμα ήταν τα μαλλιά. Μαλλιά ήταν μαύρα. Μαύρα μαλλιά. Και αυτή ήταν έτσι σαν μισό, όχι με τη μαύρη, αλλά τώρα ας πούμε τα χρώματα αλλάζουν κιόλας. Ναι. Δηλαδή, πούμε, δηλαδή. Και το νεαρός ναι. Και γιούσε ήταν το ίδιο, είδα φάσα εκείνος. Δηλαδή ψηλός, κοντός. Δεν ήταν πολύ ψηλός και δύο αδύνατοι. Ναι. Αλλά η κοπελιά που μου ήρθε μπροστά που μου λέει και για... Από τον τρόπο που σας μιλούσε καταλάβατε ότι ήταν ξένοι ή Έλληνες. Σαν ξένοι μιλάει, αλλά μασούρα λίγο. Α, μπορεί, ξένοι πρέπει. Μπορεί να το έφευγε, ναι. Μπορεί και ξένοι. Μάλιστα. Και μου έλεγε Μαρία, εδώ σπίτι Μαρία, τι Μαρία τροφή από εδώ, Μαρία. Που ήταν κοντά στον δρόμο. Αυτό ήταν για να σας παραπλανήσει. Ναι, μα παλίσια σιωμέρια. Ναι. Για να ζυγώσουμε κοντά πάνω. Μάλιστα. Και να σιγά πίσω άλλο. Αλλά εγώ έτρεχα στον δρόμο σιγά σιγά, δεν ακούσα να πει έτσι πίσω σου. Μάλιστα, σωστά. Να σας ρωτήσω λίγο, εκείνη την ώρα φοβηθήκατε ασφαλώς, αλλά κρατούσατε όμως τις εγώ δεν κόλλησα, όσο δεν μπορεί. Ναι. Είσαι λοιπόν πάμε που ήταν εδώ πέρα. Μάλιστα. Εδώ έκανε, πήραν, εδώ έκανε, πήραν. Εγώ εκεί δεν μου πήρα το χέρι. Κατάλαβα. Φώναξε πιο πέρα, γυρνάζει και ο πέρα. Ρε, καλή πέρα, βγαίνει πέρα, όμως φωνάζει. Κάνα πάνε κουβελιά, έφυγε πίσω και ο Σιέχε, πήγε ο πάνω, σαν φόρα και ο άλλος, που πάντα δεν δουλεύει, αυτό ήταν. Τώρα έχετε έρθει εδώ στην αστυνομία για να κάνετε δήλωση. Έχα μια δήλωση, πάμε μην θα μας πούνε οι άνθρωποι, αυτό ήταν. Να το καταγγείλετε. Το καταγγείλουμε βεβαίως. Βεβαίως, γιατί τώρα... σας δάγκωσαν, όχι τίποτα άλλο. Τώρα τα λεφτά σας... Για αποτέλεσμα, η δηλευγή... Ζούγκλα έχουμε γίνει, ζούγκλα πάντως. Ζούγκλα. Τα ψυχώσω ότι μου πήραν τα λεφτά. Ευτυχώς δεν σας πήραν τα χρήματα. Τα χαρτιά, τσέπη εδώ σχισμένα, όλα εδώ πέρα τα πράγματα εδώ. Δεν τα άφηνα. Γιατί τα έχετε ανάγκη, όλοι τα έχουμε ανάγκη τα χρήματα. Από πας κάπου, πας να ψωνίσεις κάτι, είμαι στις 5 δραχμές. Να σας πω, σιγά παρακολουθήσει νωρίτερα. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί πού το ξέρανε, φαινόντουσαν τα χρήματα, ήταν σαν... Όχι, το τσέπα ήταν εδώ. Ναι, αλλά μήπως φαινόντουσαν, πόσοι αυτοί ξέρουν τι εσείς κρατάτε. Τσέπα αυτή, τι σημασία. Μήπως σας παρακολούθησαν κάπου. Λέει τώρα, ας κάπου ηλικιωμένος πάει, σου λέει, μαγκούρα σου λέει. Εμείς σου λέει, μπορεί να είχα και πειράσει πουθενά πάνω κάτω. Να είδα μια τσεπούλα κάπου λοιπόν. Εμείς θα πάμε σου λέει και ό,τι βρούμε. Κάπου σας παρακολούθησε αυτό. Αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Μάλιστα, αυτό δεν μπορώ να το ξέρετε. Δεν μπορώ να το ξέρει κανένα δηλαδή. Ασφαλώς. Ο άλλος περνάει λοιπόν και πήγε τσάντα. Προστασία ζητάμε λοιπόν. Προστασία από πού τι. Να αλλάξουμε θέμα. Έπεσε την Τετάρτη το απόγευμα, πιθανότατα από τον δυνατό αέρα που έπνεε εκείνη την ώρα, μεγάλο κλαδί από την ιστορική ελιά όπου είχε κρεμαστεί και μαρτυρήσει από τους Τούρκους ο Άγιος Αναστάσιος. Από θαύμα γλίτωσε γκρουπ τουριστών που προ λίγων λεπτών πέρασε από το σημείο αυτό. Είναι γνωστό στους ναυπλίες και όχι μόνο ότι η συγκεκριμένη ελιά που βρίσκεται έξω από τον ιερό ναό της Παναγίας των Άφλων αποτελεί διατηρηταίο μνημείο της φύσης μαζί με τον πλάτανο της πλατείας Συντάγματος και τον Φίνικα του Καποδίστρια. Από τον αέρα, ναι. Κόπηκε το κλαδί. Το κλαδί όλο, ναι. Αυτή όμως είναι συμβολική η ελιά. Είναι... Καλά, εδώ κρεμάσανε τον Άγιο Αναστάση. Τώρα κρίμα. Εδώ κρεμάσανε τον Άγιο Αναστάση, έτσι. Βέβαια, δεν το ξέρετε. Το γνωρίζω βεβαίως. Είναι και από κάτω η εικόνα του. Το μεσαϊκό. Για πείτε μας, είχε πολύ αέρα εκείνη την ώρα εδώ. Πολύ, ναι, βέβαια. Και ευτυχώς δεν περνούσε κάποιος από κάτω. Ευτυχώς, οπωσδήποτε. Αλλά εντάξει, δεν κόπηκε απότομα, θα έκανε κάποιο θόρυβο. Εντάξει. Τώρα να δούμε. Είναι κρίμα πάντως. Δεν τον είχαν στηρίξει, ίσως καλά. Δεν φαινόταν ότι θα πέσει κιόλας. Μάλιστα. Είχε κάτι εκεί κρεμασμένο. Όχι. Εδώ είχε τα καρφιά που κρεμάσανε ναι. Τον Άγιο Αναστάση. Ή που είναι ακόμα επάνω στο δέντρο από ό,τι βλέπω. Πρέπει να είναι απάνω. Ναι, είναι το ένα τουλάχιστον. Το ένα, ναι, ναι. Μάλιστα. Ευτυχώς που δεν πέθανε και κάποιος, αλλά και το δέντρο που ήταν συμβολικό έτσι κι αλλιώς. Βέβαια. Αυτό είναι το αυτό του ναυπλίου, να πούμε. Ο Άγιος Αναστάσης και ο Πλάτανος. Mm-hmm. Και ο Πλάτανος περισσότερο, της πλατείας. Ακούσατε θόρυβο κάτι. Ναι, 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 ναι. Ένα θόρυβο. Ναι. Και έπεσε ένα μεγάλο κλαδί. Η ελιά. Ευτυχώς δεν πέρναγε κάποιος εκείνη την ώρα. Ευτυχώς όχι.
για τις εξελίξεις στα ουσιαστικά θέματα του Δήμου Ναυπλίων που έλαβαν χώρα κατά τη συναντήση του Δημάρχου Ναυπλίων με τα κέντρα εξουσίας στα αρμόδια Υπουργεία, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος Δημήτρης Κοστούρος κατά την τακτική συνεδρίαση της Τετάρτης. Τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν κάποιες συναντήσεις και κάποιες συζητήσεις για τις οποίες το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λάβει γνώση. Ξεκινώντας από το νοσοκομείο Ναυπλίου, τον τελευταίο καιρό υπήρχε μια φημολογία για συγχωνεύσεις, αλλαγές υφιστάμενης κατάστασης, μετατροπές, αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις και ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος. Έτσι είχαμε ζητήσει ένα ραντεβού από τον καινούριο Υπουργό Υγείας, με τον τον κύριο Γεωργιάδη. Το ραντεβού αυτό έγινε πριν από μερικές ημέρες στο γραφείο του στην Αθήνα. Στόχος ήταν να του γίνει γνωστή να του γίνει γνωστός ο ρόλος τον οποίο επιτελεί το νοσοκομείο Ναυπλίου και δεν είναι μόνο το να παρέχει υπηρεσίες υγείας στο Ναύπλιο και στο Δήμο Ναυπλίων, αλλά σε τρεις Δήμους και σε περίπου 200.000 κόσμους. Δώσαμε μια επιστολή, η οποία γράφει όλα τα στοιχεία από την έκταση την οποία εξυπηρετεί μέχρι και τον κόσμο, μέχρι και την κουραζία, πόσοι τουρίστες έρχονται, πόσα δωμάτια έχει πόσα κρεβάτια έχει ο Δήμος και εξυπηρετεί, τι επισκεψιμότητα, τους φοιτητές που έχει και βρήκαμε μεγάλη κατανόηση. Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης συνάντησης, πέρα από το ότι μας έδωσε ραντεβού για μετά από 1,5 μήνα, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν κάποιες κινήσεις για το νοσοκομείο, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούσαν να προγραμματιστούν, πάντα με δικές μας προτάσεις, αλλά και τις προτάσεις των εργαζομένων και των διοικητών, ήταν ένα δελτίο τύπου, το οποίο ανέφερε ότι σε κανέναν σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν υποβαθμίζεται, αλλά σε όλους αναβαθμίζεται. Αυτό έχει να κάνει με το νοσοκομείο. Μια σύσκεψη πολύ σοβαρή που έγινε στην Αθήνα στο Υπουργείο Οικονομικών είχε σαν αντικείμενο τη Μαρίνα. Παρότι στη σύσκεψη ήταν Γενική Γραμματής από δύο Υπουργεία, από το Τουρισμό και το Ναυτιλίας, και ο Ειδικός Γραμματέας Δήμου Κύριος Ματζούφας, με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Τατούλη και τον Λιμενάρχη τον κύριο Μαρίνα. Εκεί προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια σειρά στις ενέργειες που μπορούν να γίνουν στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε η Μαρίνα να δρομολογηθεί για την προς την υλοποίησή της. Αποφασίστηκε να υπάρξει συνεργασία περιφέρειας με το Δήμο μέσω μιας προγραμματικής και να ακολουθεί η μέθοδος της σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και φυσικά οποιαδήποτε στιγμή να προσπαθήσουν να μοχλεύσουν κεφάλαια από το πρόγραμμα Τζέσικα και τα δύο ταυτόχρονα δεν μπορούν να γίνουν, ένα από τα δύο θα γίνει, στο οποίο η Eurobank έχει κάποια χρήματα τα οποία μπορούν να μας χρησιμεύσουν. Έτσι λοιπόν το επόμενο διάστημα θα υπάρξει μια προγραμματική σύμβαση η οποία θα έρθει εδώ να τη δούμε ανάμεσα στο Δήμο και στην Περιφέρεια και επίσης θα υπάρξει μια προγραμματική ανάμεσα στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και στο Υπουργείο Τουρισμού, μια συνάντηση που είχαμε πριν από αυτή, για τον φορέα διαχείρισης του λιμανιού, το οποίο πρέπει να είναι το Υπουργείο Τουρισμού. Για οτιδήποτε ακολουθήσει και για οποιαδήποτε ενέργεια και οι αρχηγοί των παρατάξεων θα ενημερώνονται, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο. Σαν τρίτη ανακοίνωση θα αναφέρω ότι την Παρασκευή στην Ακρόπολη της Μηδέας γίνεται μια εξαιρετική εκδήλωση. Ο Δήμος είναι συνδιοργανωτής αυτή. Έχει να κάνει με την ανάδειξη της Μυκηναϊκής Ακρόπολης της Μηδέας στις 7 η ώρα. Μια Μυκηναϊκή Ακρόπολη μαζί με την Τίνιθα που νομίζω ότι έρχεται να δώσει προστιθέμενη αξία στο Δήμο μας και το Δημοτικό Συμβούλιο και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όσοι μπορούν βέβαια, θα πρέπει να είναι παρόντες στην εκδήλωση αυτή που θα υπάρξουν ομιλίες από τις κυρίες που θα αναλάβει την ανάδειξη της Μυκηναϊκής Ακρόπολης, την κυρία Δημαχοβούλου. Και θα υπάρξει και μια καλλιτεχνική εκδήλωση στη συνέχεια. Σαν τέταρτο, θα σας αναφέρω μια συνάντηση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τον Γενικό Γραμματέα του κ. Κανελόπουλου, με αντικείμενο το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Είπαμε κάποια πράγματα για την υπάρχουσα κατάσταση. Ζήτησε μετά μεγάλης πίεσης χώρο
που άλλος από το τελωνείο δεν θα μπορούσε να είναι κατά τη δική του γνώμη και την άποψη των συνεργατών του, είχε μία εισήγηση της υπηρεσίας του για το κτίριο της ΕΤΑΡ που εμείς είχαμε προτείνει στη Βασιλεία Κωνσταντίνου, η οποία είχε το χαρακτηρισμό σαν ακατάλληλο. Καταλήξαμε στο ότι η Θέμης Κατασκευαστική, που είναι η υπηρεσία που, η οποία στηρίζει τις, τα κτίρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα έρθει μέσα στην επόμενη εβδομάδα να της δείξουμε τις δύο επιλογές που το Δημοτικό Συμβούλιο είχε προτείνει, και είναι ο χώρος του Βασιλείου Κωνσταντίνου, αλλά και ο χώρος στα νερά, στο Κορφού, μιας και σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες υπάρχει πιθανότητα ο χώρος αυτός να νομιμοποιείται με τον καινούργιο νόμο περί αυθαιρέτων, ανάλογα με την χρονολογία στην οποία έχει ανεγερθεί, να έρθει να το δείξουμε εμείς και θα του δείξουμε και τον επάνω όροφο που βρίσκονται οι νομικοί σύμβουλοι του κράτους. Για οποιαδήποτε ανακαίνιση δεσμευθήκαμε ότι ο Δήμος, αν καταλήξουν, μπορεί να αναλάβει κάποια έξοδα ανακαίνησης για το συγκεκριμένο χώρο, στον τον οποίο πιθανώς να νόμιζαν ότι εμείς θα τον είχαμε έτοιμο για πρωτοδικείο ή θα ήταν έτοιμος από τότε που φτιάχτηκε, δεν ξέρω πότε. Στην ουσία η πληροφόρηση που έπρεπε να γίνει έγινε και την επόμενη εβδομάδα θα έρθει η Θέμης Κατασκευαστική κάτω με μια τριμελή ομάδα να δει τους δύο αυτούς χώρους. Τελευταίο, αφήνω την σύσκεψη που έκανε ο Φότσα στην Τρίπολη σχετικά με το μεταπορρίμματο. Κάτι που, όπως ξέρετε, για το δικό μας Δήμο είναι εξαιρετικά σοβαρό, μιας και το πώς διαχειριζόμαστε τα απορρίμματα δεν είναι το καλύτερο μας σημείο. Είναι κάτι το οποίο κρύβουμε, το οποίο μας πληγώνει πάρα πολύ και φυσικά ουδής νομίζω μπορεί να είναι πιο περιβαλλοντικά ευαίσθητος από το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρει ακριβώς τι γίνεται, πού πηγαίνουν τα σκουπίδια και τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι κανένας εδώ δεν αισθάνεται υπερήφανος, ούτε από τους προηγούμενους, ούτε από τους προπροηγούμενους, αισθάνεται υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας. Η εξέλιξη στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων έχει να κάνει με τον ανάδοχο, ο οποίος βγήκε από τον διαγωνισμό της περιφέρειας. Ο ανάδοχος είναι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με τα ενεργειακά, την έχετε ήδη ακούσει. Από εκεί και πέρα, στην συνάντηση που έγινε, αυτό που θέσαμε είναι κάποιες διευκρινήσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν, πρέπει να υπάρχουν σχετικά με πρώτο το κόστος και από εκεί και πέρα με την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων από τη στιγμή αυτή μέχρι να αναλάβει ο ανάδοχος και υπάρχει μια δεύτερη περίοδος προσωρινής διαχείρισης του αναδόχου από την ώρα που θα υπογράψει συμφωνητικό μέχρι την ώρα που θα κάνει που θα φτιάξει το εργοστάσιο. Και πολλά άλλα που έχουν να κάνουν με τις αποστάσεις, έχουν να κάνουν με τον όγκο σκουπιδιών και με οτιδήποτε άλλο. Ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, το οποίο off the record μας πληροφόρησαν ότι θα είναι έτσι όπως θα θέλαμε να είναι, είναι ότι όσο λιγότερα απορρίμματα πηγαίνεις στο εργοστάσιο, τόσο λιγότερα χρήματα πληρώνεις. Και αυτό το λέω γιατί στόχος είναι ο Δήμος να προχωρήσει, και το ξέρετε πολύ καλά, γιατί έχουμε ψηφίσει, έχουμε ήδη υπογράψει με την εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, τη σύμβαση. Έχουμε αγοράσει, έχουμε μάλλον προμηθευτεί μέσω προγραμμάτων και θα προμηθευτούμε και άλλους μπλε κάδους και κάδους κομποστοποίησης. Άρα προχωράμε προς τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Αυτό που φοβίζει όλους τους δημάρχους είναι μήπως στο συμφωνητικό υπάρχει μια συγκεκριμένη ποσότητα σκουπιδιών που πρέπει να πηγαίνουν στον ανάδοχο, διαφορετικά ο ανάδοχος θα παίρνει κάποια χρήματα σαν πέναλτι από τους Δήμους. Έτσι λοιπόν αυτό που μας αφορά είναι το τελικό κόστος, το οποίο φυσικά θα εγκατοπτρίζεται μέσα από τα δημοτικά τέλη, θα το πληρώνει ο Δημότης και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε να πληρώνει ο Δημότης πέναλτι στην περίπτωση που ανακυκλώνει, που κομποστοποιεί, που επαναχρησιμοποιεί υλικά και κάνει αυτό που πρέπει στη διαχείριση των απορριμμάτων, έτσι που να είναι ο όγκος πιο κάτω από αυτό που είναι, που έχει συμφωνηθεί. Μας είπαν off the record, όχι επίσημα, ότι όσα απορρίμματα πηγαίνουμε, αυτά θα χρεωνόμαστε. Καταλαβαίνετε ότι όλος ο προσανατολισμός είναι προς την ορθή διαχείριση των σκουπιδιών μας και όσο λιγότερο γίνεται σκουπίδια στο εργοστάσιο και στον ανάδοχο.
Αρνητικά ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλίου κατά την ψηφοφορία της Τετάρτης το αίτημα διατύπωσης σύμφωνης γνώμης για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης και μετακίνησης πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών που δραστηριοποιούνται στη θαλάσσια περιοχή του Δήμου. Οι επικεφαλείς των συνδυασμών και όχι μόνο εξέφραν τις απόψεις τους για το θέμα, ενώ είναι γνωστό ότι ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτικός και οι διοδοτήσεις γίνονται από την περιφέρεια για τις συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις. Πρώτον, τη μετακίνηση πλωτών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας. Δεύτερον, την επέκταση. Την επέκτασή της όπως την έκταση και τη δυναμικότητα. Τρίτον, την αλλαγή της ονομασίας των εκτρεφόμενων ειδών. Και τέταρτον, εξυγχρονισμό της στη θέση μικρή βουλιά, όρμου βουλιάς, περιφερειακής ενότητας Αργολίδας της εταιρείας Δίας Ιχθυοκαλλιέργειας ΑΒΕ. Όσον αφορά το θέμα, θα σας αναφέρω εγώ ότι ετούνται αυτά που είπαμε περίπου και στην εισαγωγή του, στην εκπόνηση του θέματος, η αίτηση για μίσθωση θαλάσσιας έκτασης είναι η λειτουργία αυτή η εταιρεία στη Βουλιά. Θέλουν να μετακινηθούν δυτικά από την σημερινή θέση που δραστηριοποιούνται, να μισθώσουν θαλάσσια έκταση 20 στρέμματα, 10 που είχαν και 10 επιπλέον. Η δυναμικότητα ήταν της τάξης των 287,5 τόνων και θέλουν πλέον να έχουν 150 που είχε σύν 137. Δηλαδή ζητούν πλέον η παραγωγή να είναι στους 287 περίπου τόνους από τους 150 που είχαν προηγουμένως. Ήδη των ψαριών θα είναι θαλάσσια μεσογειακά ψάρια. Αυτά περίπου ζητούν. Είχαμε αναφερθεί κάποια στιγμή πάλι σε ιχθυοκαλλιέργειες και φυσικά δεν είμαστε οι απολύτως ειδικοί. Το τμήμα αλληλείας που έχει ο Δήμος δεν έχει αρμοδιότητα πάνω στους ελέγχους των ιχθυοκαλλιεργειών. Ιχθυοκαλλιέργειες οι οποίες είναι πολύ δραστήριες και δυναμικές επιχειρήσεις, όμως είναι και συμπληρώμενες με κάποιες άλλες χρήσεις. Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα και να μην νομίζουμε ότι κρυβόμαστε, είμαστε κατά της αύξησης δυναμικότητας και της επέκτασης των ιχθυοκαλλιεργειών. Υπάρχει ένας ολόκληρος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος θα πρέπει να γίνει και δεν έχει γίνει. Δυστυχώς, οι ελεκτικοί μηχανισμοί δεν είναι τέτοιοι που να μας εξασφαλίζουν την λειτουργία έτσι όπως ακριβώς τη θέλουμε και ακριβώς ο νόμος την επιτάσσει. Θεωρούμε ότι κατά πρώτον, δεν μπορούμε να πάμε σε διπλασιασμούς δυναμικοτήτων όπου αυτό υπάρχουν. Και κατά δεύτερον, πρέπει να ζητήσουμε οι ελεκτικοί μηχανισμοί να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δυστυχώς οι χρήσεις, οι γειτονικές που είναι τουριστικές συνήθως, επηρεάζονται σε κάποια σημεία. Κατά τα άλλα, ορισμένες αυτές οι επιχειρήσεις είναι εξαιρετικές και νομίζω στην έκταση στην οποία λειτουργούν έχουν και όλες τις τηρούν όλους τους κανόνες και όλους τους όρους για τους οποίους έχουν αδειοδοτηθεί. Σίγουρα, ίσως θέλουν σε κάποια σημεία να νομιμοποιήσουν την υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει άλλους. Δεν είμαστε υπέρ της κατάργησης χρήσεων και επιχειρήσεων, αλλά είμαστε υπέρ της ισόρροπης ανάπτυξης και της ισόρροπης συνύπαρξης. Και εκεί νομίζω πρέπει να κατευθυνθούμε. Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβουλίου είναι γνωμοδοτικός σε αυτή την ιστορία όλη. Νομίζω ότι στην επέκταση και στην αύξηση δυναμικότητας, με ό,τι αυτή συνεπάγεται, πρέπει να σταθούμε πάρα πολύ προβληματισμένοι. Δεν θέλω να ρωτήσουμε, βάσει των συμβάσεων που υπογράφουν, είναι υποχρεωτικά να γίνονται καταταχτά διαστήματα οξυγονομετρήσεις, φωτογραφίες σπιτών, διαπίστωση εκτόσεων φαινόμενων υποποίησης, πέτρηση και των πλακτών ζωοπλακτών, χημικές αναλύσεις αλλιευμάτων από τα ηχθυοτροφεία και από τους φορείς. Εάν έχουν γίνει ποτέ, αν έχετε πάρει ποτέ αποτελέσματα, τα ηχθυοτροφεία λειτουργούν 25 χρόνια και αν στα αυτά τα 25 χρόνια έχετε ενημερωθεί, όπως ορίζονται αυστηρά στους όρους των συμβολέων, αν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί οι διαπιστώσεις είναι ότι έχουν αλλοιωθεί και όλα αυτά τα πούμε και στο πολιτή. Αν έχετε κάποια ενημέρωση επί 25 χρόνια το τι γίνεται σε αυτή την περιοχή. Το γραφείο αλληλείας του Δήμου λειτουργεί μόνο ενημερωτικά προς τους μικρούς ψαράδες.
Άρα, επειδή θα σας διαβαστούν ας κυρία Χρυσάνθη, άρα να μην ζητάμε από την υπηρεσία τη δική μας να γίνονται όλες αυτές οι μετρήσεις. Όχι, για κάποιες... δεν ρωτάω, δεν ρωτάω. Όχι, θέλετε να ξέρουμε ακριβώς αρμοδιότητες. Όχι, δεν έχει γίνει ενημέρωση. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να κάνει κάθε υπηρεσία, το κάνει. Δεν μπορούμε να παίρνουμε αναφορά εβδομαδιαία ή μήνα για, για τις μετρήσεις αυτές. Είπαμε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είναι σε εμάς. Θεωρούμε ότι οι αδειοδοτήσεις είναι επαρκείς και η τήρηση των αδειοδοτήσεων και των όρων αδειοδότησης είναι αυτή που εξασφαλίζουν και το περιβάλλον και όλα τα υπόλοιπα. Ποιος προείστα θέση μας. Περιφέρεια. Δεν υπάρχει καταδικαστική απόφαση. Δεν υπάρχει φορέα συνοπής. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή για να ξέρουμε είναι ότι το γραφείο αλληλείας που ζήτησα εγώ μου αναφέρει ότι το αίτημα είναι, να σου διαβάσω, το αίτημα της εταιρείας είναι σύμφωνο με την κείμενη νομοθεσία. Άρα κάνει ένα αίτημα και μία από τις, ένας από τους φορείς που γνωμοδοτούν είμαστε εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο, για να αδειοδοτηθεί από την περιφέρεια και εμείς θα καταθέσουμε την άποψή μας. Το δέχομαι αυτό να μην το λέμε για το Δήμο αυτό. Η εισήγηση η οποία κάνετε για τον κύριο Δημάρχο, αν την κατάλαβα καλά, λέει ότι δεν είναι σύμφωνο με την επέκταση τη δυναμικότητα. Επομένω, ω προ το θέμα που μιλάμε τώρα, δεν θα διατυπώσει σύμφωνη γνώμη. Αυτή είναι η εισήγηση του κύριου Δημάρχου. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, ξεκαθάρισε ότι τις αδειοδοτήσεις όλες σχετικά πηγαίνουν στο κομμάτι της περιφερίας. Αυτό ήθελα για να διευκρινιστεί απόλυτα. Τι λέει η εμπειρία μας. Είναι από το 1985 η ιστορία με τον Καλλιέργη και στην Αργολίδα. Τι λέει η εμπειρία μας. Η εμπειρία μας λέει το εξής, ότι σήμερα αυτά όλα είναι στα χέρια των Δήμων. Πόσο όμως. Μόνο όταν ο Δήμος έχει αναπτυξιακό σχεδιασμό πακέτο και πάει στην περιφέρεια, στο Υπουργείο και λέει κυρία Κουστάτη. Αναπτυξιακά την Αργολίδα τη θέλουμε έτσι. Εμείς θα αναπτυσσόμαστε τουριστικά και γεωργικά. Δεν μας ενδιαφέρει. Θα το πάτε στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο. Ή θα το πάτε στη Μύκονο να φτιάχνετε ψάρια. Εμείς θέλουμε να γίνουμε τουριστική περιοχή ανταγωνιστική. Με αυτόν τον τρόπο που μας πάνε δεν πρόκειται να πάνε. Αγαπητέ Βαγγέλη, να σου έρθουν τα τρόφιμα κάτω σε ένα ζωντανό που δεν μιλάω. Γιατί εγώ δεν είμαι αγρότης, εγώ δεν μιλάω. Εντάξει, μόνο απονομάτετε δηλαδή το λιώτες. Αυτά δεν μιλάτε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σήμερα όμως ο Δήμος, εντάξει, Βαγγελάκη, εντάξει, δεν σώρε. Λοιπόν, σήμερα τα θέματα αυτά έχουν έρθει σε δημοτικό επίπεδο με τον Καλλικράτη και εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει από τα ίδια που είμαστε μέχρι την Κύο. Αλλά πρέπει να έχουμε μελέτες. Και αν έρχεται εδώ και λέμε μία απόφαση, την παίρνει η περιφέρεια, μας γράφει και μετά το Υπουργείο μας γράφει κλπ. Πριν μερικά χρόνια, αν θυμάστε, έγινε μια χωροθέτηση, μια μελέτη χωροθέτησης των ιχθυοκαλλιογειών στην Ελλάδα. Που θυμάστε τι έγινε με την Επίδαυρο. Στην Επίδαυρο είχαμε στον κλειστό κόλπο χωροθετήσει, είχαν από την πίσω μεριά. Εκεί που είναι και η Σελώτα κλπ. Και έγινε ο χαμός με τους επιδάβλους κλπ. Γιατί. Γιατί αν θα γίνει πίσω από τον κόλπο, τα ρεύματα θα φέρουν τις τροφές όπως παραδέχονται ήδη οι ιχθυοκαλλιεργητές μέσα στον κόλπο. Ποιο είναι το πρόβλημα σε όλα τα συνέδρια που παραδέχονται οι ιχθυοκαλλιεργητές. Ότι δεν μπορούν να μαζέψουν το περίσσευμα των τροφών. Το οποίο είναι από κρέατα, πάει στον πάτο και εκεί αρχίζει η όχι η μόλυνση, η ρύπανση. Αν υπήρχε μόλυνση, θα είχαμε πεθάνει και εμείς, κύριε Λιγιάρκα. Δεν υπάρχει μόλυνση, υπάρχει ρύπανση. Η μόλυνση θα έπρεπε να ψοβάγανε πρώτα τα ψάρια. Λοιπόν, τι γίνεται με τη ρύπανση. Η ρύπανση, αν θα πάμε τώρα στην παραλία των Ηρίων και δούμε τα βότσαλα που ήταν αστραφτερά, σήμερα όλα πάνε από μια μούγλα. Αν θα πάμε στη Βουλιά, θα δείτε ένα μέτρο μούγλα. Επειδή είμαι σαρδουφεκάς, δεν ξέρω. Κάποτε στη Βουλιά πήγες μια ώρα και βάζεις 17 πόδια. Τώρα τι να βγάλεις, δεν βλέπεις κάτι. Τι σημασία έχει αυτό, τι σημασία έχει αυτό. Να σας πω που είναι το επικίνδυνο. Βεβαίως, οι κύριοι επιχειρηματίες έχουν απουσία σήμερα. Μας δουλεύουν δηλαδή. Γιατί ξέρουμε που λειτουργεί το ελληνικό κράτος. Αυτό που παραξενεύτηκε το θέμα που ζητάμε συγκεκριμένο. Όταν θα έρθει η σειρά, θα το
τώρα δεν μιλάω το δικό σου θέμα. Θα τοποθετηθούμε και γι' αυτό. Λοιπόν, γιατί δεν έχουν έρθει, γιατί ξέρουν τι θα πούμε και ξέρουν ότι προσπαθούν με τις τσάντες τους στην περιφέρεια και στο Υπουργείο να λύσουν τα θέματα. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, εγώ ξέρω τι λάβω, γιατί είμαι υπογράψει πάρα πολλές πιο καλλιέργειες. Γιατί τι ήταν, όχι ως νομάρχης, δεν υπέγραψα καμία, γιατί τότε είχε παραγίνει το κακό. Αλλά όταν ξεκίνησαμε το 85, το ελληνικό κράτος έλεγε ότι επειδή επιδοτούνται από ευρωπαϊκά προγράμματα, η Ισπανία ή η Πορτογαλία 25 κτιοκαλλιέργειες, εμείς έχουμε μία. Υπογράφε να κάνουμε και εμείς κτιοκαλλιέργειες. Χωρίς να έχουμε τεχνογνωσία. Λοιπόν. Γνωρίζετε λοιπόν ότι το Περιφέρεια και το Υπουργείο το θέμα τι κάνουμε εμείς Αθήνας. Είπα, ένα είναι το θέμα. Κάνουμε μία αναπτυξιακή μελέτη που ξεκαθαρίζει το πώς θέλουμε να αναπτύσσεται το Δήμο, είμαστε τελείως. Δεν έχουμε μπούσει, έχουμε Ευαγγέλιο. Και οπωσδήποτε, όπως είπε ο Δήμαρχος, αποδίδουνε στο εθνικό εισόδημα. Αλλά είπα το εξής εγώ. Να πάνε στην Ίδρα και στις Πέτσες να κάνουν το ίδιο πράγμα. Αλλά εμείς δηλαδή πρέπει να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Δεν θα φροντίσουμε εμείς να καταστρέψουμε τον τόπο μας που ήδη έχει καταστραφεί για να πάει η εθνική οικονομία μπροστά. Όπως γνωρίζετε, το θέμα αυτό καταρχάς το είχαμε φέρει εμείς από τις 22 Ιουλίου πρώην ημερησία διατάξεως. Και είχαμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου για αυτό το ζήτημα που αφορά την επέκταση γενικά των ηλεκτροκαλλιεργειών. Το πρώτο το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αλλά θα το πω άλλη μια φορά, είναι ότι κάποτε πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το σχέδιό μας και το όραμά μας για το Δήμο να πλέον. Προκειμένου αυτός ο Δήμος να ξεφύγει από την οικονομική φτώχεια στην οποία είναι σήμερα και να σταθεί κάποτε στα πόδια του. Το σχέδιο το δικό μας και το όραμα που έχουμε εμείς είναι ο Δήμος κάποτε να λειτουργήσει σαν μια σύγχρονη επιχείρηση εκμεταλλευόμενος τα συντηρητικά του πλεονεκτήματα. Και μερικά από αυτά, ίσως και το πιο σημαντικό, είναι το τουριστικό προϊόν. Πρέπει δηλαδή να έχουμε ξεκάθαρο μέσα μας πού θέλουμε να οδηγήσουμε το Δήμο Ναυπλιαίων οικονομικά. Διότι πλέον το οικονομικό είναι το νούμερο ένα που απασχολεί και τους κατοίκους της και τους δημότες μας και όλους της. Επομένως, τη στιγμή κατά την οποία το όραμά μας, το σχέδιό μας είναι τόσο ξεκάθαρο, να επαναφέρουμε το χαμόγελο και την αισιοδοξία στην ναυπλιακή κοινωνία και γενικότερα στην κοινωνία του Δήμου μας. Ότι αυτό μπορεί να γίνει μετατρέποντας το Δήμο σε μια σύγχρονη επιχείρηση που θα εκμεταλλευτεί το τουριστικό του προϊόν, τον πολιτισμό του, την ιστορία του και όλα τα συντηρητικά πλεονεκτήματα που έχει. Τα πάντα πρέπει να γυρίζουν και να κατευθύνονται γύρω από αυτό το σχέδιο. Στην περιοχή εκεί, όπως γνωρίζετε, υπάρχει ένα ολόκληρο πέταλο, το οποίο απαρτίζεται από το Τολό, από την Πλάκα του Δερπάνου, από το Βιβάρι, από τον Άγιο Νικόλαο, από την Κάρδια, από τα Ίδια. Είναι ένα ολόκληρο τουριστικό πέταλο. Είναι η καρδιά, αν θέλετε, είναι ο δεύτερος πνεύμονας μαζί με τον Ναύπλιο της τουριστικής μας καρδιάς. Εκεί αυτή τη στιγμή, από το 1970 έως σήμερα, έχουν αναπτυχθεί πάνω από 6.000 κλίνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να διαφυλάξουμε αυτό το κομμάτι, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με το σχέδιο το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν οι περιοχές αυτές να επιβαρύνονται συνεχώς με μια δραστηριότητα η οποία δημιουργεί καλώς ή κακώς προβλήματα. Εγώ σέβομαι, γιατί είμαι και ο ίδιος επιχειρηματίας, την προσπάθεια που κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι σαν επιχειρηματίες. Είναι απολύτως σεβαστό και καταλαβαίνω τον αγώνα τον οποίο κάνουν. Όμως πρέπει και εκείνοι να αντιληφθούν ότι ο Δήμος πρέπει να δει τα πράγματα μέσα από μια ευρύτερη οπτική γωνία όπως αυτή που σας περιέγραψα προηγουμένως. Τον Κωνσταντίνο Μενουγάκο, τότε είχε υπάρξει αναστολή των αποφάσεων της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αδειοδότηση, για την επέκταση, αν θέλετε, των αδειοδοτήσεων, για να είμαστε πιο σωστοί. Των ηχθειοκαλλιεργειών. Εν συνεχεία, υπήρξε μια. Αυτή η υπόθεση του Συμβουλίου της Επικρατείας ουσιαστικά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Επίσης, υπάρχουν οι αποφάσεις του πρώην Δήμου Ασίνης. Τις θυμόσαστε πολύ καλά, όπου επίσης είχαν εναντιωθεί στην επέκταση. Εν συνεχεία, έχουμε την κοινή υπουργική απόφαση στις 4 Νοεμβρίου του 2011 που έφερε το χωροταξικό πλαίσιο υδατοκαλλιεργειών, όπου αυτή τότε θυμόσαστε όλοι ότι ψηφίστηκε. Εν μία νυχτή, μέσα από 7 υπουργούς της κυβέρνησης Παπανδρέου, η οποία την επόμενη μέρα έπεσε. Αυτή η κοινή υπουργική απόφαση. Κατά αυτής της κοινής υπουργικής αποφάσεως, όπως επίσης φαντάζομαι το γνωρίζετε, πάλι υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας από μία σειρά από δήμους, από συλλόγους, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος μας. Και αυτή η συζήτηση είχε αναπληθεί 4 φορές, αν δεν κάνω λάθος.
Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα νομικό ιστορικό στην υπόθεση αυτή. Επομένως, για να κλείσουμε, η εισήγηση, εμείς συμφωνούμε με την εισήγηση η οποία ακούστηκε. Επαναλαμβάνω και πάλι, για να μην παρεξηγηθώ, ότι αντιλαμβανόμαστε την προσπάθεια που κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, όμως δεν λέμε, ούτε να κλείσουμε, λέμε να προσέξουν τη δουλειά που κάνουν εκεί. Κάποια στιγμή νομίζω ότι ο Δήμος πρέπει να επισκεφθούμε αυτούς τους χώρους, να συνεργαστούμε, να δούμε αυτά τα πράγματα, θεσμικά όμως, όχι ατομικά και σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, νομίζω ότι θα συνεργαστούν μαζί μας και ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία είδους επέκταση ως προς αυτή τη δραστηριότητα. Θέλω να σας πω ότι και στις περιπτώσεις που είχαμε πει ότι δεν ελήφθη καθόλου υπόψη, και συγκληρωματικά σου είπε ο κ. Αλεσόντης, η ρήπανση δεν υπάρχει μόνη, υπάρχει ρήπανση. Εάν βουτήξει σήμερα κάτω από, από τα κλουβιά, τα παλιά κλουβιά του Στεφάνου, δεν υπάρχει τίποτα. Μετά από πόσα χρόνια, μετά από 10-15 χρόνια. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε σε τι μέγεθος είναι η καταστροφή που γίνεται στο πυθμένο. 50 χρόνια χρειάζεται για να ξαναρχίσει να πάρει ζωή ο τόπος αυτό. Έχει ξαναπασχολήσει το θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Δυστυχώς υπάρχει κεντρικό σχεδιασμό εδώ και είναι ξεκάθαρα αρνητικό. Ξεκινά πολύ κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το πώς γίνονται οι χρηματοδοτήσεις, όπου ο κύριος όγκος των χρηματοδοτήσεων αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες και όχι την ελεύθερη αλληλεία. Στην ελεύθερη αλληλεία οι χρηματοδοτήσεις γίνονται για απόσυρση αδειών. Υπάρχει σχεδιασμός και για την περιοχή, την έχουμε συζητήσει σχετικά με τη χωροθέτηση τότε και με την κοινή υπουργική απόφαση. Ο οποίος τι λέει στην ουσία, μεγαλύτερες μονάδες, μεγαλύτερη συγκέντρωση ιχθυοκαλλιουργιών και εύκολη μεταφορά, εύκολη πρόσβαση σε αεροδρόμια, στην Αθήνα, για να έχουν χαμηλά μεταφορικά. Χωρίς βέβαια να λαμβάνεται υπόψη και στις επιπτώσεις και στον τουριστικό τομέα και στην αλληλεία την ελεύθερη, αλλά συνολικά και στον περιβάλλον της περιοχής. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε το δελτίο μας. Καλλιεργήστε την προσωπικότητά σας μέσα από την τέχνη. Το ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους και φέτος ενθαρρύνει την προσπάθειά σας για σπουδές επιπέδου. Από τη μουσική προπαιδεία μέχρι τα ανώτερα θεωρητικά, την ελληνική και παραδοσιακή μουσική, είμαστε κοντά σας. Ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Με υπευθυνότητα και συνέπεια διδάσκονται όλα τα όργανα κλασικής, παραδοσιακής και μοντέρνας μουσικής. Υποχρεωτικά θεωρητικά, ανώτερα θεωρητικά, για πτυχία οδικής, ειδικού αρμονίας αντίστοιξης, φούγκας, βυζαντινή μουσική, μουσική προπαιδεία για παιδιά 4 έως 6 ετών με το σύστημα ORF. Παρέχεται πτυχίο και δίπλωμα αναγνωρισμένα από το κράτος. Ποιοτική εκπαίδευση από διπλωματούχους έμπειρους καθηγητές. Διδακτέα ύλη σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Προετοιμασία και για τις εξετάσεις εισαγωγής στα τμήματα μουσικολογίας των Πανεπιστημίων. Ελληνικό οδείο Παράρτημα Άργους. Καλλιτεχνική διεύθυνση μεταξύ Αγκότσι. Μαζί μας μπορείς να φτάσεις ψηλά. Πληροφορίες εγγραφές. Αγγελή Γεωργαντά 55 Άργος. Τηλέφωνο 27510 62 855. Τώρα που ο χρυσός συμφέρει, άμεσα μετρητά στο χέρι.
Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου σε Άργος, Τρίπολη, Νάφλιο. Αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Άμεση εκτίμηση και πληρωμή της μετρητής στην υψηλότερη τιμή με την εγγύηση και την αξιοπιστία μιας μεγάλης εταιρείας με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Τρίπολης, πλατεία Πετρινού, πρώτος όροφος. Ένα χειροδανιστήριο Ναυπλίου, Άργους και Χρυσοστόμου Σμύρνη 1, στάση Θανάσενας, πρώτος όροφος. Και στο www.goldendeals.gr. Golden Deals, ένα χειροδανιστήριο Πελοποννήσου. Άμεσα, γρήγορα και απλά, εμπιστοσύνη, ασφάλεια, σιγουριά. Αν θες να είσαι πετυχημένος, πρέπει να είσαι και μοναδικός. Unique Hair. Unique Hair. Γράψου τώρα στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών που εξειδικεύεται στην ομορφιά και την ευεξία. Έμπειροι καθηγητές διδάσκουν μανικιούρ, πεντικιούρ, ονειχοπλαστική, μακιγιάζ, κομμωτική, αισθητική προσώπου, αποτρίχωση, χένα τατού και μασάζ. Unique Hair. Unique Hair. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας. Μαζί με την κομμωτική, δώρο και η αισθητική προσώπου. Unique Hair σε Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 23373. Κόρινθο. Τηλέφωνο 27410 80677. Και Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227078. Μάθε περισσότερα στο unique-hair.gr. Unique Hair. Σπουδές μοναδικές. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Η Δέλτα Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων διοργανώνει την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα εκδήλωση στη Μυκηναϊκή Ακρόπολη της Μηδέας, στην οποία θα παρουσιαστεί το πολυετές ανασκαφικό έργο καθώς και το πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης του μείζωνος αυτού αρχαιολογικού χώρου. Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί από μουσική με την Καλλιόπη Βέτα και τον Γιάννη Ιωάννου. Έχουμε μία εκδήλωση προγραμματίσει για την Παρασκευή που μας έρχεται 6 του μηνός. Επάνω στην Ακρόπολη της Μηδέας. Η εκδήλωση θα γίνει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και θέλω να πω ότι η Ακρόπολη της Μηδέας είναι μία πολύ σημαντική μυκηναϊκή ακρόπολη, αλλά δεν της έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο οποίος έχει ανασκαφεί ιστερότερα από τις μεγάλες ακροπόλεις των Μυκηνών και της Τήρινθας, από τη δεκαετία του 80 και μετά συστηματικά. Και με τις χρηματοδοτήσεις των κοινοτικών κονδυλίων έχει και αναδειχθεί. Είναι πλέον ένας οργανωμένος επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος και με την ευκαιρία του ενδιαφέροντος των τοπικών συλλόγων της Μηδέας διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση στην οποία θα μας τιμήσει η ανασκαφέας και διευθύντρια των ανασκαφών εκεί η κυρία Κατερίνη Δημακοπούλου, η συνεργάτης της η κυρία Νικολέτα Διβάρη Βαλάκου και ο αρχιτέκτονας που έχουν για τις εργασίες της αναστήλωσης και της ανάδειξης, ο κύριος Θεμιστοκλής Μπηλής. Θα μιλήσουν λοιπόν αυτοί οι τρεις για την ιστορία των ανασκαφών και τα ευρήματα, αλλά και για την έννοια της ανάδειξης του μείζωνος αυτού αρχαιολογικού χώρου. Στη συνέχεια και για να τελειώσουμε έτσι ωραία και ευχάριστα αυτό το δύσκολο καλοκαίρι, θα έχουμε και μια μουσική εκδήλωση με την Καλλιόπη Βέτα και τον Γιάννη Ιωάννου. Στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι ένα δίδυμο που έχει μια εξαιρετική μουσική παρουσία. Είναι πολύ σοβαρή και πολύ συναισθηματική και οι δύο. Και πιστεύω ότι θα ταιριάζει πάρα πολύ στον αρχαιολογικό χώρο.
Καλούμε λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους. Η επίσκεψη, η είσοδος θα είναι ελεύθερη, να παραστούν και να παρακολουθήσουν τόσο το αρχαιολογικό μέρος όσο και το καλλιτεχνικό μέρος της βραδιάς. Και σημειώνω ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος των αυτοκινήτων μέχρι την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, αλλά θα υπάρχει ένα λεωφορείο με τη φροντίδα των συλλόγων της Μηδέας, το οποίο από τη στροφή θα ανεβάζει μέχρι ένα ορισμένο σημείο. Θα περπατήσουμε και λίγο με τα πόδια και ελπίζω να έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά. Στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Νέας Κοίου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η προκήρυξη των αγώνων Κυπέλου Ερασιτεχνών 2013-2014 για την Αργολίδα. Οι αγώνες Κυπέλου θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ομάδων που δήλωσαν συμμετοχή με το σύστημα του απλού αποκλεισμού, θα είναι χωρισμένοι σε 8 ομίλους. Η κλήρωση έγινε από τους παρευρισκόμενους παράγοντες της ΕΠΣΑ, τους προέδρους και τα στελέχη των ομάδων, ενώ η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί στις 14 Σεπτεμβρίου. Έχουμε την κλήρωση της Α1 κατηγορίας, όπου συμμετέχουν 16 ομάδες, και της Α2 κατηγορίας, σε δύο ομίλους των 10 ομάδων, όπως και την κλήρωση του Κυπέλου Ερασιτεχνών. Μάλιστα. Πόσες ομάδες, είπατε ομάδες αριθμό, τι ακριβώς γίνεται μέσα οι ομιλίες και... Θα προχωρήσουμε στη διαδικασία της κλήρωσης, απλά τώρα γίνεται μια ενημέρωση από το Σύλλογο Δεσμοί Αίματος, γιατί πρέπει το ποδόσφαιρο να δείξει και τον κοινωνικό χαρακτήρα. Και εμείς ως ΕΠΣΑ θα αγκαλιάσουμε και θα υποστηρίξουμε αυτή την προσπάθεια των παιδιών. Θα έχουμε δύσκολους αγώνες φέτος, τι βλέπετε? Ελπίζω να έχουμε καλό ποδόσφαιρο, να κερδίζει ο καλύτερος, ο τυχερότερος, χωρίς επεισόδια, για να συμβάλλουμε και εμείς στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, με τις διαιτησίες, με τα γήπεδα τα καλά, οι φίλαθλοι, αυτά είπαμε και με τα παιδιά μέσα. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την πλευρά των παραγόντων, των προπονητών και των παικτών. Και θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα καλύτερη. Μάλιστα. Οπότε σε λίγο θα έχουμε τους συναγωνιστές. Έρχομαι το κύπελο 14-15 που ξεκινάει και μετά στις 22 που ξεκινάει η Α1 και αργότερα η Α2. Μάλιστα, άρα άμεσα μέσα στο Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε... Θα έχουμε τις αγωνιστικές δραστηριότητες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώσαμε την απόψινή σας ενημέρωση. Μην ξεχνάτε ότι όλα τα δελτία ειδήσεων της DR τηλεόρασης μπορείτε να παρακολουθείτε και από το website www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Μεσεδόκηπος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναισθιάσεις. Μεσεδόκηπος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Nanou Donuts. Όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του HACCP. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Nanou Donuts. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Nanou Donuts. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Και αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος ισχυρή και τοπικά στα πελάγη πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 15 έως 31 βαθμούς, στα δυτικά από 18 έως 33, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 16 έως 33 και στα νησιά από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η άνεμη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριος ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16
έως 33 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.